Επιτρέψτε μου παρενθετικά και εκτός κειμένου να αναφέρω ότι η εισήγηση αυτή αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης, ευρύτερης εργασίας, γι' αυτό και θα είναι κάπως αποσπασματική και όχι τόσο αναλυτική. Και να πω ακόμη ότι δεν είμαι εγώ επιστήμον, ψυχολόγος. Φρονούμε ότι το θέμα είναι μάλλον πνευματικό και όχι ψυχολογικό και έτσι θα πρέπει να το δούμε κατά την πατερική διδασκαλία, όταν και οι ίδιοι οι ψυχολόγοι, οι ψυχαναλυτές και ψυχίατροι λέγουν «Στην ψυχική διαταραχή διαλεγόμαστε με πρόβλημα το οποίο είναι κατ' ουσίαν πνευματικής φύσεως». Ο κόσμος σήμερα βιώνει καθημερινά τη σύγχυση και την πνευματική αταξία, την αμφιβολία και την αδυναμία, την αμφισβήτηση και την αναθεώρηση, την αστάθεια και την αποστασία. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, όπως πάντα, εύστοχα και χαρακτηριστικά, αναφέρει στους περίφημους ασκητικούς του λόγους. «Εις την δουλικήν εργασίαν δεν υπάρχει ειρήνη της διανοίας, ούτε σύγχυσης και ταραχή εις τα τέκνα της ελευθερίας. Διότι συνήθειαν έχει η σύγχυσης να φερεί τη γεύση των ενιών και την κατανόηση των στίχων και να εχμαλωτίζει τα νοήματα, ως δε λαπείνουσα το αίμα της ζωής των σωμάτων. Και ή δυνατόν πρέπει να ονομάσει τις την σύγχυσιν όχημα του διαβόλου, καθότι ο σατανάς κατά την ομοίωσιν του ηνιόχου συνηθίζει να επιβαίνει εις το νουν, αφού λάβει με θεαυτού όλα τα πάθη, και να εισέρχεται εις την ταλέπορον ψυχήν και να καταποντίζει αυτήν δια της συγχύσεως». Την ομιχλώδη και νεφελώδη αυτή σημερινή κατάσταση, την οποία συστηματικά καλλιεργεί η λεγόμενη νέα εποχή, παρατηρείται το φαινόμενο του κλειδονισμού περί την πίστη και την απιστία. Ο συγχυσμένος, υπερφύαλος, εγωπαθής, ατομιστής και εμπαθής άνθρωπος, αυτοθεοποιημένος, επιστρέφει στο λίκνο του για μια νέα ανταρσία παράλογης και ανυπάκουης θεοποιήσεως, δαιμονοκίνητης ξανά, θεώσεως δίχως Θεό, ώστε ο πόθος και η επιθυμία για θέωση, αφού είναι ανορθόδοξη, να γίνεται τελικά ο τάφος του. Σκοτισμένος, πλανεμένος, άφρον ξανά ο σύγχρονος άνθρωπος, γίνεται προσκυνητής ειδώλων. Λατρεύει με πάθος αμαρτωλούς ανθρώπους, ζώα υπέρ τους ανθρώπους, τη φύση ως φυσιολάτρης και παγανιστής, τα άστρα και ερμηνεύει τις κινήσεις τους, τα πάθη του, τη σάρκα και το χρήμα. Και άρχισε να θυσιάζει στον Βάκχο, τον Διόνυσο, τους Ηλινούς, τους Σατήρους, την Αφροδίτη, τις Μενάδες και σε ό,τι άλλο φανταζόταν ο σκοτισμένος νους του, υποθούσαν και οι κατώτερες επιθυμίες του. Ο πολιτισμένος, προοδευμένος, εξελιγμένος και μορφωμένος άνθρωπος, λησμονά τον σταυροναστηθέντα Χριστό και δαιμονοκίνητα προσκυνά τα κτίσματα και όχι τον κτίστη, με την νεοειδωλολατρεία, τον νεοπαγανισμό, την αρχαιολατρεία, τον δωδεκαθεϊσμό και ολυμπισμό. Σκύβει χαμηλά, φθάνει να έρπεται με τον αχαλήνοτο πανσεξουαλισμό, την απεριόριστη ελευθεριότητα των ηθών, την αύξηση της μοιχείας και των διαζυγίων, την έξαρση της ομοφιλοφιλίας, της παιδεραστίας, της ανέραστης και άθεης ζωής. Πολύ νωρίς το διατύπωσε άριστα η υψηλή σοφία του Σολομώντος. Αρχή πορνείας επίνεια ειδόλων, έβρεσης δε αυτών φθορά ζωής. Απομακρυνόμενος ο άνθρωπος από τον μόνο αληθινό Θεό, μιχεύει πρώτα πνευματικά, αποστατεί, απομονώνεται,
πάσχει από απαγερή μοναξιά και προσπαθεί να θερμάνει την καρδιά του εκπίπτοντας σε θανάσιμα αμαρτήματα, διαφθυρώμενος και γινόμενος δυστυχισμένος. Η φιλαυτία, φιλοσαρκία, φιλιδονία, φιλοσαρκία και φιλοηλία κατευθύνει τον αστόχαστο άνθρωπο στην κάθε είδους ειδωλολατρεία. Μιλώντας μάλιστα ως ελληνολάτρες ή νεοέλληνες νεοειδωλολάτρες, οι θελημένα λησμονούν την τάση πολλών σοφών αρχαίων Ελλήνων στη μονοθεϊστική θρησκεία και στο γνωστό βωμό των Αθηνών το αγνώστο Θεό, των αποκαλουμένων προ-Χριστού χριστιανών, και μένουν ηρωνευόμενοι τον χριστιανισμό ως συνέχεια του ανθεληνικού εβραϊσμού. Ασπάζονται τον μύθο, πιστεύουν το ψέμα ως αλήθεια, διοργανώνουν ειδωλατρικές τελετές στον Όλυμπο, αλλάζουν τα χριστιανικά ονόματα με αρχαιλληνικά, φορούν σανδάλια και χιτώνες και θέλουν να επαναφέρουν το μυθικό δωδεκάθεο ως άλλοι Ιουλιανοί παραβάτες, αυτό που χλέβαζε και ο Πλάτων. Αρκετοί των νεοελλήνων νεοειδωλολατρών σχετίζονται, συνεργάζονται, συμφωνούν ή συμπορεύονται με αστρολόγους, πνευματιστές, αποκρυφιστές, φιλοσοφούντες τιβετιανούς, διδασκάλους εσωτερικιστές, ανατολίτες μυστικιστές, μάγους και συγκριτικιστές της παγκοσμιοποιημένης εποχής. Μέσα στο κλίμα αυτής της φοβερής πνευματικής συγχύσεως έφτασαν ορισμένοι να συσχετίσουν την ωερά προσευχή των Υπτικών Πατέρων με τον διαλογισμό της Γιόγκα. Έτσι, σε συνέδριο της Ασίζης, ορθόδοξος καθηγητής είχε ως θέμα εισηγήσεώς του η εμπειρία του Θείου Φωτός στους ορθόδοξους ησυχαστές και ο φωτισμός στον Βουδισμό Ζεν. Προσευχή και διαλογισμός είναι φυσικά δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Η προσευχή απευθύνεται σε ένα άλλο πρόσωπο, στον Θεό, που έγινε άνθρωπος, είναι ο προσωπικός Θεός, λυτρωτής και σωτήρας, ενώ ο διαλογισμός είναι ένας τρόπος, μια μέθοδος, μια τεχνική, με σκοπό μάλιστα τον αφανισμό της προσωπικότητος του ασκουμένου. Ο εύπιστος ακόλουθος της ευκολίας και ο ευμετάβολος αναζητητής μιας άκοπης και άμοχθης ζωής παρασύρεται από τους ως εμπορικούς αντιπροσώπους ευρεσιτέχνες νεοθρησκειών και σκλαβώνους στον ιστό της Αράχνης παραθρησκευτικών οργανώσεων αδρείς με εσωτερικά κενά και τους πλανούν με χαμόγελα και υποσχέσεις για μια διατάρακτη ζωή και συνεχή ευτυχία με την προσκύνηση θεών ομοιοπαθών, εμπαθών, απεικονιζόντων τον εαυτό τους. Οι σύγχρονοι λοιπόν αυτοί κατασκευασμένοι θεοί των ωραίων και σαγηνευτικών θρησκειών και των δυναμικών ηγετών με την ανώσια προβολή τους και την απογεροποίηση του ανθρώπου φθείρουν, ατονούν τις πραγματικές δυνάμεις της ψυχής και δημιουργούν μια νεόκοπη ανορθόδοξη πνευματικότητα στα μέτρα και τα κότσια του καθενός με ένα κοντόφθαλμο μεταφυσικό όραμα και αποδυνάμωση της προσωπικής ελευθερίας των εύπιστων νέων από μικρούς δικτάτορες, έκτακτους διαχειριστές θείων εντολών. Επιβάλλονται βάναυσα στους φοβισμένους, πονεμένους και αξιολύπητους οπαδούς που μόνο να επικροτούν μπορούν εχμάλωτοι ιδεολογιών και θεωριών που τους τυραννούν συνθλίβοντάς τους. Ο νοχελής, κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και φυγόπονος σύγχρονος άνθρωπος που τελικά φαίνεται τα πάθη του τα αγαπά, τα δικαιολογεί, τα συγκρίνει με χειρότερα και αναπαύεται και κοροϊδεύει τον εαυτό του και αρέσκεται στη μετριότητα, τη ρηχότητα, τη χλιαρότητα, δεν δυσκολεύεται να επαναφέρει το αρχαιολληνικό δωδεκάθεο αφού συναντά θεούς και χειρότερους από αυτόν. Ο Δίας παρουσιάζεται στην Ιλιάδα από τον Όμηρο τελείως αχαλήνατος, αχαλήνοτος σε όλα τα πάθη και συνάμα υποκείμενος στη βία και την απάτη των άλλων θεών.
Στον Ιππόλυτο του Ευρυπίδη η Αφροδίτη εκδικείται τον Ιππόλυτο, γιατί τιμά περισσότερο την Άρτεμη. Στις Βάχιες του Ευρυπίδη ο Διόνυσος παρουσιάζεται ως ευεργέτης των ανθρώπων, γιατί τους πρόσφερε το κρασί για να μεθάνε και να ξεχνάνε τα βάσανά τους. Έτσι παρατηρούμε θρησκευτικά απογοητευμένους τους αρχαίους προγόνους μας και τους δικαιολογούμε να αναζητούν τη σωτηρία τους από ένα άγνωστο Θεό. Ο Όμηρος και ο Ισίωδος συνετέλεσαν στην ευρύτερη διάδοση της τιμής του Δωδεκαθέου. Ο Δίας και η Ήρα συχνά παρουσιάζονται με μεγάλα ελαττώματα, περισσότερα των απλών ανθρώπων, ιδιαίτερα σκληροί, εκδικητικοί, άδικοι και ζηλόφθονες. Νωρίς οι φιλόσοφοι και οι ποιητές αντέδρασαν και μίλησαν για την ανεπάρκεια της ειδωλολατρικής θεολογίας και ήθελαν να διαπλάσουν τον άνθρωπο με ανώτερη ηθική αρχή και πρότυπο ένα Θεό και όχι το Ολύμπιο Δωδεκάθεο που αλλήλως παρασόταν. Ο Μουσαίος που έγραψε μια πρώτη θεογονία μιλά για ένα Θεό. Ο Θαλής ο Μιλήσιος γράφει ότι δημιουργός του κόσμου είναι ένας Θεός. Ο Ξενοφάνης καταπολεμούσε την πολυθεία λέγοντας πως ένας μεγάλος Θεός υπάρχει και δεν μοιάζει με τους θνητούς. Ο Σωκράτης δεν συμφωνούσε με την τιμή στους θεούς των συμπολιτών του και γι' αυτό καταδικάστηκε. Ο Πλάτων κηρύττει Θεό που εξαρκώνει όλες τις αρετές σε τέλειο βαθμό. Ο Αισχύλος λέει ο Δίας θα εκθρονιστεί. Ο Ευρυπίδης ονομάζει το θείο μόνο αγαθό. Ο Κικέρον με την κριτική του συνετέλεσε κατά ένα μέρος τη διάλυση της αρχαίας θρησκείας. Σήμερα το θρησκευτικό συνέστημα εύκολα μετακινείται. Παρατηρείται μια θρησκευτική επαιτία, μια ιδιωτικοποιημένη πνευματικότητα με πλούσιες προσφορές ακόμη και στο διαδίκτυο όπως ακούσαμε, που απομονώνει, κολακεύει και παρασύρει και από τον νεοποχήτικο πλουραλισμό και συγκριτισμό οδηγείται κανείς στην κατασκευή μιας νέας δικής του θρησκείας. Οι νεοειδωλολάτρες δεν είναι πολλοί, είναι όμως αρκετοί και αρχίζουν να επηρεάζουν ορισμένους αδαείς με επιχειρήματα όμως αθρά. Λέγουν πως είναι υπερασπιστές της αρχαιοελληνικής σοφίας, κατά της κακοδαιμονίας του Βυζαντίου, κατά του ελληνοχριστιανικού πνεύματος, κατά της Ορθοδοξίας, των Αγίων, των Κληρικών και Μοναχών και υπέρ των μυθικών ηρώων ή μυθαίων και θεών. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι οι αρχαίοι θεοί επιβιώνουν στους Αγίους της Εκκλησίας μας και ο Άγιος Νικόλαος παραδείγματος χάριν είναι ο μυθικός Ποσειδώνας. Όπως σοφά διατυπώθηκε, οι νεοέλληνες, νεοειδωλολάτρες, νεοπαγανιστές στην υποστήριξη των ιδεών τους χρησιμοποιούν σφοδρή πολεμική κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των βιβλίων της, ιδιαίτερα μάλιστα όπως πολύ τονίστηκε κατά της θεόπνευστης Παλαιάς Διαθήκης, για την οποία λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτά που μας είπε ο κύριος Βασιλιάδης και τα παραλείπω. Οι σημερινοί πολέμοι της Παλαιάς Διαθήκης ακολουθούν τους παλαιούς αιρετικούς, γνωστικούς, μαρκιανιστές και μανιχαίους που θέλουν μάλιστα να παριστάνουν τους φωτισμένους, προοδευτικούς και ελεύθερους εξυγχρονιστές και κατηγορούν την Παλαιά Διαθήκη ως σκοταδιστικό, φασιστικό, ρατσιστικό, ακόμη και πορνικό βιβλίο και ορισμένοι μοντέρνοι θεολόγοι μιλούν από τα γνωστά τηλεοπτικά παράθυρα για αποκάθαρση του Ιερού Βιβλίου. Μετά από αυτές τις συνοπτικές διαπιστώσεις του θλιβερού φαινομένου της νεοειδωλολατρίας στην αγιοτόκο και αγιοτρόφο πατρίδα μας, θα προσπαθήσω να τεχνουργήσω ένα ψυχογράφημα ενός νεοειδωλολάτρη δίχως φόβο και πάθος και με κάθε δυνατή ειλικρίνεια. Πρόκειται για ανέστιο άνθρωπο που θέλει, καθώς λέει, να αγαπάει τον παππού του και όχι τον πατέρα του. Εμπαθής προγονόπληκτος, που μισεί το χθες και λατρεύει το προχθές, το μακρινό και όχι το πλησίον, το άγνωστο και όχι το γνωστό, το μυθικό και όχι το αληθινό. Η ενεστιότητά του τον οδηγεί στον δωδεκαθεϊκό Όλυμπο και όχι στη γειτονική ενορία του.
Η ρομαντικότητά του τον πηγαίνει σε αρχαιοπρεπείς ιδωλατρικές τελετές και σε μορφές αφηρημένης και αφελούς και ατελούς θρησκευτικότητας που δηλώνουν τη φυγόπονη αποστασία του και επικαλύπτει τις εσωτερικές ανάγκες του με μια πίστη δίχως κανένα κόστος, ευθύνη, αγώνα, μόχθο και προσωπική θυσία. Ο κλασικός τύπος του μέσου ειδωλολάτρη λέει ότι πιστεύει στο Θεό Θεούς και συμπεριφέρεται σίγουρα ως άθεος. Φρονώ ότι πρόκειται για ηλιστή και όχι ιδεολόγο, γεμάτος σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που τον οδηγούν σε τόσο πλανερή θρησκεία. Παρουσιάζεται ως ελληνολάτρης, διανοούμενος, απελευθερωμένος, μοντέρνος, εκοσμικευμένος, πολιτισμένος, σαλονόβιος, φιλότεχνος, φιλόσος, φυσιολάτρης, που απέρριψε την Ορθοδοξία μαζί με ό,τι μεταφυσικό και υπερβατικό και στάθμευσε στο εδώ και τώρα στη λίαν εκοσμικευμένη αντίληψη ενός στήρου ουμανισμού, ενός ουδέτερου δυτικού ανθρωπισμού, μιλώντας για ηθικές αρχές και αξίες που δημιούργησε η μοίρα, η τύχη, η φύση και όχι ο Θεός. Μια θεωρία τελικά και ουσιαστικά αήθη, αντιασκητική και άθεη, και ας μη θέλει να το παραδεχθεί. Ενεργεί βασικά σαν η θρησκεία να είναι μια καθαρά ατομική, ψυχολογική και υποκειμενική υπόθεση. Θεωρεί ότι είναι ένας ιδιαίτερα πνευματικός άνθρωπος, περισσότερο Έλληνας και συνάμα υπόδουλος του ηλιστικού ευδαιμονισμού και των παθών του. Κατηγορεί τον χριστιανισμό στέκνο του ιουδαϊσμού και ο ίδιος είναι ένας τέλειος φαρισαίος, ουχή ως περιλυπή των ανθρώπων άρπαγες άδικοι τελώνες, αλλά φιλάνθρωπος, ιδεολόγος, αρχαιολάτρης, σοφός, δίκαιος, σπουδαίος και μέγας. Ο άνθρωπος αυτό που αισθάνεται δεν σημαίνει ότι και είναι. Ίσως οι άνθρωποι αυτοί να μην βοηθήθηκαν καλά, όπως ακούσαμε πριν, ή να μην θέλησαν ποτέ να βοηθηθούν και να έμειναν στις ιδέες και αντιλήψεις τους δίχως να γευθούν, να αγγίξουν την Ορθοδοξία και να έμειναν μόνο σε ακούσματα, σε σκάνδαλα, σε αυστηρές απαγορεύσεις, να τους παρουσιάστηκε δηλαδή μια δύσκολη θρησκεία και όχι ένας ωραίος τρόπος ζωής, ένα ακέραιο ήθος, ένα έκπαγλο ορθόδοξο ύφος. Θέλοντας να ανεξορτοποιηθούν από την ορθόδοξη παράδοση καθώς ισχυρίζονταν, κατά μια τραγική ηρωνία υποδουλώθηκαν σε φεδρούς τύπους λησμονημένης λατρείας, θρησκειοποιημένης ειδονής, αγωνιζόμενοι για την εκρανάσταση της ουτοπίας. Ο δυτικός και ο δυτικόφερτος φεμινισμός κατηγόρησε τον χριστιανισμό ως οπισθοδρομικό, παρότι ο χριστιανισμός είναι τεκμηριωμένα σίγουρο ότι ανύψωσε τη γυναίκα και θέλησε να ανατρέψει τις βασικές αρχές της ιστορίας. Ο Πάπας έφτασε να προτείνει τη συγκαταρρύθμιση της Παναγίας στην Αγία Τριάδα για να μην απουσιάζει η γυναίκα από τη θεότητα και οι Αγγλικανοί θέσπισαν τη χειροτονία των γυναικών με τεράστια προβλήματα στους κόλπους τους. Ένας ανεπίγνωστος επίσης ζήλος, υπερβολικός και μόνιμος για το περιβάλλον και παρακαλώ προσέξτε το, είναι μάλλον ύποπτος και ξένος, αφού υποτιμάται ο Κύριος της κτήσεως, ο άνθρωπος, και οδηγούμεθα σε ένα νοσηρό παγωνισμό. Θα συμφωνήσουμε με ένα Αμερικανό συγγραφέα πρώην Προτεστάντη και νυν Ορθόδοξο που γράφει: «Η νεοπαγανιστική σκέψη διακηρύσσεται εν ονόματι της οικολογικής, σεξουαλικής, φυλετικής ή πολιτικής ευαισθησίας ή ποικιλίας και του πολιτισμικού πλουραλισμού». Ας μη φοβηθούμε να πάμε και στην αυτοκριτική. Εμείς, ή με τη χάρη του Θεού εντός των οχυρών τυχών της Ορθοδοξίας, είμαστε ορθοί? Μήπως μορφές ειδωλολατρίας, μαγικές αντιλήψεις περί της Εκκλησίας και των μυστηρίων, δυσιδαιμονίες, διάφορες βέβαια αυτές οι ειδωλολατρίες, αλλά επικίνδυνοι σοβαρά, διακατέχουν τη ζωή μας? Η ζωηρή παρουσία του εγώ, ο ατομισμός, η φιλαυτία, η μισαδελφία, η ανταγωνιστική διάθεση με τους άλλους και
οι ανθρωποθυσίες για την προσωπική ανάβαση, η φιλοδοξία, η φιλοσαρκία, η φιλοχρηματία, μήπως μολύνουν το κλίμα της ορθοδόξου πνευματικότητος και δημιουργούν μια λανθάνουσα, υποκριτική, ύποπτη, δική μας νεοειδωλολατρία. Αξίζει με περισσή αυστηρότητα να δούμε τη ζωή μας σύμβασα. Τα δικά μας κενά, οι ρογμές, οι ολιγορίες οδηγούν κάποτε κάποιους από τους αδελφούς μας μακριά από τη σωστική χάρη του Χριστού και θα είμεθα γι' αυτό υπόλογοι. Επίσης, η αύξηση των αιρέσεων και των ψεύτικων θρησκειών ως των νεοφανών ειδωλολατριών που ζητούν επίμονα να υποκαταστήσουν την αληθινή σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό μας θέτουν ενώπιον των κύριων ευθυνών μας. Χαρακτηρίζει η ακρίβεια και η συνέπεια τη χριστιανική μας ταυτότητα ή συσχηματιζόμαστε και κοσμικευόμαστε σχετικοποιώντας την αλήθεια παρασυρώμενοι από ένα ανορθόδοξο οικουμενισμό και επικίνδυνο συγκριτισμό. Έχουμε μελετήσει εμείς όλοι την Παλαιά Διαθήκη, την Πατρολογία και τον Συναξαριστή? Είναι γεγονός πως οι πρόσφατες επιθέσεις κατά της Παλαιάς Διαθήκης έγιναν αφορμή για τη σύνταξη ενδιαφερόντων άρθρων και την έκδοση αξιόλογων βιβλίων. Επίσης, οι εκτοξευόμενες ανιστόρητες θέσεις ότι ο χριστιανισμός είναι κατά του ελληνισμού αποτελούν σαφέστατα ματαιοπονία και διαστρέβλωση παράφορη της ιστορικής αλήθειας. Αρκούμεθα μόνο σε μια δήλωση του μεγάλου ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου που γράφει: «Το ελληνικό έθνος δεν διεσώθη, τουλάχιστον δεν διέσωσε την ιστορική αυτού αξίαν η μύδια της μετά του χριστιανισμού συμμαχίας». Πριν κλείσουμε την αφιλόδοξη αυτή εισήγησή μας, θα θέλαμε να επιμείνουμε λίγο ακόμη στις διαστάσεις αυτού του νοσηρού φαινομένου των καιρών μας, με την ελπίδα ότι έστω λίγο θα βοηθηθούμε όλοι. Πάντοτε ο κόσμος και ιδιαίτερα σήμερα σαγηνευόταν περισσότερο από τα εξωτερικά φαινόμενα που τον απασχολούσαν, του καλλιεργούσαν την περιέργεια του ήλκιαν, τον ήλκιαν και τον κέρδιζαν και με τη βοήθεια των διαφόρων μέσων τον πήγαιναν πολύ μακριά. Μένοντας έτσι εντελώς άγνωστος ο εαυτός μας, αδύναμοι να βυθιστούμε εντός του, να εξερευνήσουμε τα προσωπικά μας βάθη και να ανακαλύψουμε λάθη και πάθη και να φωτίσουμε σκοτεινές πτυχές της καρδιάς μας. Ο σημερινός εξωστρεφής άνθρωπος τρέχει στην ειδωλολατρική αρχαιολινική αρχαιότητα και όχι στην τωρινή ορθόδοξη πνευματικότητα. Μελετά λησμονημένους μύθους και δεν ακούει τους αλάλητους στεναγμούς της ψυχής του. Ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος εν το αφθάρτο του πραέως και ησυχίου πνεύματος ο εστίν ενώπιον του Θεού πολυτελές. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος πως η εσωτερική καθαρότητα της καρδιάς και η πραότητα και η ηρεμία που χορηγεί το Άγιο Πνεύμα και δεν φθήρονται είναι πολύτιμα μπροστά στο Θεό. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι θεοκίνητοι αυτοί ψυχοανατόμοι, μιλούν για ορθή αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, αυτομεμψία, κάθαρση, φωτισμό, θέωση, αγιασμό. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει πως οι ειδωλολάτρες, ενώ είναι όντα λογικά, προτίμησαν ως καλύτερο το χειρότερο. Και τούτο είναι τέχνασμα του πονηρού που έκανε κατάχρηση του καλού για να επιτύχει το κακό. Η ειδωλολατρία τελικά σημαίνει απόδοση λατρείας σε αγάλματα που εικονίζουν θεούς πολυθεϊστικών θρησκειών ή πλάσματα επινοούμενα από τη φαντασία που στερούνται πραγματική υπόσταση ή κάθε είδος λατρείας που δεν αποδίδεται στο δημιουργό αλλά στα δημιουργήματα ή σήμερα στη λατρεία του ανθρώπου στην ύλη με σοβαρή και νοσηρή ψυχοπαθολογία. Ο ειδωλολάτρης βιώνει τη φαντασία του που προκαλείται από κάποια φοβερά φαινόμενα, επεξεργάζεται την εικόνα δίχως να ερευνά την πραγματικότητα και την αξία της. Στην αρχαία εποχή το άγαλμα συγχυζόταν με τον παριστάμενο Θεό και γι' αυτό το λάτρευαν ως Θεό και σε μερικές πόλεις το έδαιναν για να μην φύγει και χάσουν την προστασία του. Οι αρχαίοι Έλληνες συχνά στους θεούς τους απέδιδαν τα δικά τους ψυχολογικά και πνευματικά χαρακτηριστικά. Πρώτοι οι Σπαρτιάτες θεοποίησαν ανθρώπους, τον άβαρχο Λύσανδρο που θεωρήθηκε τερματιστής του Πελοποννησιακού πολέμου. Συχνές αποθεώσεις αυτοκρατόρων είχαμε στην Αίγυπτο και στη Ρώμη.
σήμερα συνεχίζονται παγκοσμίως σε αστέρες της μουσικής και της οθόνης. Τελειώνω. Όλη η Παλαιά Διαθήκη αποτρέπει την ιδωλατρία και αποτελεί κεντρικό περιεχόμενο του κηρύγματος των προφητών. Η Καινή Διαθήκη δια του Χριστού συνεχώς τονίζει «Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτό μόνο λατρεύσεις». Ο μεγαλύτερος Ιεραπόστολος των αιώνων, ο Άγιος Παύλος, λέγει στους Κορίνθιους «Ουδέν είδωλον εν το κόσμο και ότι ουδής έτερος Θεός ημί εις». Παρακάτω γίνεται σαφής και αυστηρός. «Α, Θεοί, τα έθνη δαιμονείς, Θεοί και ου Θεό, ου θέλω δε ημάς κοινωνούς των δαιμονίων γίνεστε». Έτσι ο Μέγας Παύλος τον κάθε ειδωλολάτρη θεωρεί κοινωνό δαιμονίων, δαιμονοφορούμενο. Συνεχίζει ωραιότατα «Μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα, ως εστίν ευλογητός εις τους αιώνας». Τους πλανηθέντες ειδωλολάτρες ο Θείος Παύλος δίκαια θεωρεί, γιατί τους γνώριζε καλά. Ανήθικους, άδικους, πλεονέκτες, αλαζόνες, ασύνετους και ανελεήμονες. Την ειδωλατρία συσχετίζει και ο Απόστολος Πέτρος με τα παραπάνω πάθη, λέγοντας συγκεκριμένα «Πεπορευμένους ενασελγίες, επιθυμίες, συνοφλυγίες, κόμις, πότης και αθεμίτης ειδωλατρίες». Τέλος, ο Απόστολος Παύλος θα διαγυρίξει μεγαλόφωνα «Και γάρι περισσί λεγόμενοι θεοί, είτε εν ουρανό, είτε επί της γης, ως περισσί θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί, αλλημήν εις Θεός, ο Πατήρ, εξού τα πάντα και εμείς εις Αυτόν, και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και εμείς δι' Αυτού».